αποκνέει αναισθησιασμό και από τη φωνή και από την εμφάνιση. Ναι, διαβάζω παντού, ναι. Πάλι κόλλασε η Κωστάκη στο Instagram. Κάποιος ήταν πολύ μεγάλο θαυμαστής μου από όλα αυτά τα site. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί το διαβάζω κι εγώ. Ναι, ανεβάζει όμως και κάποιες φωτογραφίες που είναι έτσι. Καλά, να σου πω κάτι. Εγώ δεν το κάνω για να προκαλέσω. Το κάνω γιατί αυτό που βλέπω εγώ εκείνη την ώρα το γουστάρω. Η πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού από ακροατή. Κοίτα, πολύ όμορφες κινήσεις ακραίες. Από το να μου στείλουν τα εισιτήρια για ένα πολύ ιδιαίτερο προορισμό, να μου έρθει αυτοκίνητο με μια κορδέλα κάτω το σπίτι, το οποίο γύρισε έτσι όπως ήρθε, γύρισε. Περίμενε, ήρθε ολόκληρο αυτοκίνητο, κορδέλα με το κλειδί, πάρτο, είναι δικό σου. Κάπως έτσι, ναι. Αλλά δεν έμεινε στα... Δεν έγινε δικό μου. Ίσως νευρίασα κιόλας, γιατί ήταν κάποιος ο οποίος δεν τον ήξερα, ο οποίος προφανώς, ξέρεις, ήταν οικονομικά καλά και θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα με εντυπωσίαζε. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από καλλιτέχνες που λένε ότι τα ραδιόφωνα λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Παίζουν αυτούς που θέλουν, παίζουν αυτούς που δεν θέλουν, υπάρχουν playlist. Υπάρχει εξειδίκευση στα ραδιόφωνα πλέον. Δηλαδή, ο ακροατής, αν θέλει να ακούσει ελληνικά λαϊκά, θα πατήσει το συγκεκριμένο κουμπάκι στη μνήμη του ραδιοφώνου του. Υπάρχουν όμως αυτά τα παράπονα που ακούγονται ότι λέει τραγουδιστής μου έχει ζητήσει ένα σταθμό στα τάδε λεφτά, 12-13.000, για να παίζει κάθε μήνα τα τραγούδια μου συνέχεια. Έχουν γίνει τέτοιες αναφορές. Στο ραδιόφωνο που δουλεύω εγώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σαφώς και υπάρχουν παντού αυτά τα οποία περιγράφεις και νομίζω ότι όχι μόνο στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να προωθήσει. Υπάρχει ένα κύκλωμα που μπορεί να προωθήσει κάποιους καλλιτέχνες. Υπάρχει το κύκλωμα των γνωστών. Το να ξέρεις εσύ εμένα και να έχεις πρόσβαση σε μένα και να μου πεις, Ράνια, άκου αυτό. Σαφώς τι σημαίνει, ότι ανήκεις σε ένα κύκλωμα και εσύ κι εγώ. Προσωπική ζωή. Με αυτά που κάνω. Ναι. Όχι. Ελάχιστη. Ανύπαρκτη. Ελάχιστη. Δεν είμαι σε μια φάση τώρα που έχω βάλει μπροστά άλλα πράγματα. Διάβαζα ότι από πολύ μικρή έχεις συμβιβαστεί κατά κάποιο τρόπο με το γεγονός ότι ίσως δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Έχω περάσει κάποια θέματα υγείας. Και έπεσε στο τραπέζι πολλές φορές αυτό το ενδεχόμενο. Τα τελευταία νέα πάνω στο κομμάτι αυτό είναι ότι δεν ισχύουν κάποια άλλα πράγματα που λέγαμε στο παρελθόν. Πάλι όμως, αυτό το οποίο έχω πει είναι ότι αν κάποιος μου έλεγε αύριο μεθαύριο ότι ξέρεις τι, εφόσον έχω ένα σύντροφο και εφόσον επιθυμούμε κάτι τέτοιο, ότι είναι πολύ δύσκολο, δεν θα τρέλαινε το μυαλό μου η περίπτωση να μην αποκτήσω παιδάκι με φυσιολογικό τρόπο. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να τρελαθώ με τις εξωσωματικές. Θα έκανα αυτά τα οποία θα μου υπαγόρευε ο γιατρός μου και θα μου έλεγε να κάνω, που το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά ακόμα και αν δεν γινόταν αυτό, θα ήταν μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να μπορούσα να υιοθετήσω και ένα και δύο και τρία παιδάκια. Στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, επειδή το έχω ψάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ντροπή μας που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλουστεύω τη διαδικασία, διάβασα τώρα το τελευταίο. Μακάρι, γιατί ξέρεις τι υπάρχουν, επειδή το έχω ψάξει, υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια. Τέλος πάντων, επειδή με συγκινεί και με εξοργίζει την ίδια στιγμή αυτό το θέμα, θα μείνω στο ότι θα ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή να μπορέσω να υιοθετήσω ένα παιδάκι. Να κλείσουμε με τα επαγγελματικά. Ναι. Παίζεις μουσική ανά την Ελλάδα. Βλέπω φωτογραφίες σου παντού. Ετοιμάζομαι για καλοκαιρινό tour τώρα σε όλη την Ελλάδα. Και στο Ρυθμό όμως. Καθημερινά 4 με 6 και μία φορά το μήνα κάθε Τετάρτη βράδυ, νύχτα στο Ρυθμό. Ένα μεγάλο μου όνειρο πραγματοποιήθηκε. Ραδιοφωνική εκπομπή, Facebook Live και ταυτόχρονα ηχογραφούν οι καλλιτέχνες που είναι καλεσμένοι μου μία φορά το μήνα. Τραγούδια σε ειδικές εκτελέσεις για τους ακροατές του Ρυθμού, για να μπορεί ο κόσμος να τα ακούει και να τα απολαμβάνει και στα μαγαζιά και στα ραδιόφωνα.